Θα ήθελα την άδειά σας πριν ξεκινήσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και πριν ο γραμματεύς του σώματος, κύριος Κυρανάκης, διαβάσει τις αναφορές προς το σώμα, να αναφερθώ σε ένα σημαντικό επαιτειακό γεγονός που συνδέεται με τη σημερινή μέρα, μιας και μπήκαμε στο έτος 2021, δηλαδή στην χρονική περίοδο που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έκρηξη της Επαναστάσεως που συνδυάστηκε με την απελευθέρωση της χώρας μας. Και θα προσπαθήσουμε ως Βουλή να μετέχουμε σε αυτούς τους εορτασμούς. Προφανώς η πανδημία τους πρώτους μήνες ελπίζουμε θα είναι καθοριστική για την έκταση των προσελεύσεων στις εκθέσεις και στις εκδηλώσεις μας. Ελπίζουμε όμως ότι όσο περνάει ο καιρός αυτό θα κοπάσει και θα μπορούμε ζωντανά και όχι μόνο διαδικτυακά να τιμήσουμε αυτή την ανεπανάληπτη επέτειο. Σαν σήμερα λοιπόν, για να αλλάξουμε και την ατμόσφαιρα, σαν σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε το απόγευμα για την ακρίβεια της 22ης Φεβρουαρίου του 1821 η πρόδρομος εκδήλωση, το προανάκρουσμα της Επαναστάσεως του 21 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος αφού παραιτήθηκε από την υπηρεσία του Τσάρου Αλεξάνδρου διέσχισε ένα παραπόταμο του Δούναβη, ο οποίος ήταν τα όρια ανάμεσα στη Ρωσία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βάδισε προς την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, εκεί είναι Ρουμανία σήμερα, το Ιάσιο. Η διάβαση του Προύθου ποταμού είναι η επέτειος την οποία τιμούμε σήμερα ως Βουλή των Ελλήνων και η οποία ξεκίνησε έναν αγώνα που κράτησε 9 μήνες στη Μολδοβλαχία από το Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο του 21 και ο οποίος αγώνας κρίθηκε ιστορικά ότι απετέλεσε έναν ισχυρότατο αντιπερισπασμό που διευκόλυνε την Επανάσταση και την κήρυξη και την διεξαγωγή της στη Μεσημβρινή Ελλάδα. Δεν ενίκησε ο Υψηλάντης στην Μολδοβλαχία. Στήθηκαν όμως σημαντικά ηθικά τρόπαια στο Δραγατσάνι, στη Μονή Σέκου και αλλού, εις τρόπον ώστε όλες αυτές οι εξελίξεις, όλο αυτό το εννιάμινο, επαναλαμβάνω, να διευκολύνει την καλή έκβαση της Επαναστάσεως τον πρώτο χρόνο από την κήρυξή της και μέχρι την ώρα που στην πρώτη Εθνοσυνέλευση, 1η-1η του 22 στην Επίδαυρο, κήρυξαν οι πρόγονοί μας την εθνική τους ανεξαρτησία. Τιμούμε συνεπώς ως σώμα, θυμόμαστε αυτή την μνήμη, αυτή την πορεία. Τιμούμε την προκήρυξη που 2 μέρες μετά εξέδωσε στο στρατόπεδό του ο Υψηλάντης στο Ιάσιο, η οποία φυλάσσεται στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο, στην Παλιά Βουλή. Και είμαστε βέβαιοι ότι με τις εκδηλώσεις που οργανώνει η Πολιτεία, η Βουλή και όλοι οι φορείς, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, αυτή η συγκλονιστική επέτειος, η υπαρξιακή επέτειος για τη χώρα μας, για το κράτος μας, για το έθνος μας, θα τιμηθεί με τον πρέπον τα τρόπο.